θα πάω σε έναν άνθρωπο που σας έχω ξαναπεί στα πλαίσια του πώς ερμηνεύει αυτή είναι η δουλειά του ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Το Σύνταγμα δεν νομίζω ότι έχω βρει και πολλούς που να τολμούν να λένε πόσο άτολμο είναι το πολιτικό σύστημα. Είναι ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Είχαμε πει και μαζί του και είχε δεσμευτεί ότι όταν κλείσει όλος ο φάκελος θα μας πει για τη χαμένη ευκαιρία. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί, φίλες και φίλοι. Άντε μετά από 10 χρόνια πάλι. Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε πριν σας πω αυτό να σας πω κάτι το οποίο αφορά το άλλο θέμα, το οποίο είναι η υποκριτική στάση των κομμάτων και στο ζήτημα του πελατειασμού ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις κάποιες χιλιάδες θέσεις οι οποίες θεωρούνται πολιτικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις όμως στην πραγματικότητα δεν είναι πολιτικές. Δηλαδή αν μια κυβέρνηση ήθελε να είναι συνεπής με κάποιες εξαγγελίες, θα έπρεπε από τις πολλές χιλιάδες θέσεις που υποτίθεται είναι πολιτικές και καλύπτονται με στελέχη των κομμάτων να αφαιρεθούν η συντριπτική πλειονότητα και να μεταφερθούν στον δημόσιο τομέα όπως είναι, με προκηρύξεις κανονικές, με πενταετής θητείες, με δικαστικό έλεγχο. Οι διοικητές των νοσοκομείων, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι πολιτικές θέσεις και δεν μπορεί να γίνονται από τα μητρώα των κομμάτων ή από οπουδήποτε αλλού με τέτοιο τρόπο, το Open Gov, το παλιό του Παπανδρέου κτλ. Υπάρχουν ελάχιστες θέσεις που πραγματικά είναι πολιτικές. Αυτές δικαιούνται τα κόμματα να τις τελεχώνουν με τον τρόπο που αυτά θα κρίνουν και θα κριθούν βέβαια πολιτικά γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό, όλα τα άλλα είναι υποκριτικά. Ναι, και αναθεωρούσαν Σύνταγμα χθες, ε. Και βεβαίως η αναθεώρηση του Συντάγματος. Μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη, γιατί εδώ τώρα χτυπήσατε φλέβα. Εσείς μια χαρά το είπατε. Είπατε ότι είναι και υποκριτικό να λένε ότι είναι πολιτικές θέσεις, νευραλγικές θέσεις. Και μπορούν, κύριε Σωτηρέλη μου, όση καλή πρόθεση και να έχουν, απόστρατοι αξιωματικοί, ένα, δύο, μπορούν υπόδικοι, τρία, μπορούν υπέργυροι. Με συγχωρείτε, είναι... αυτά δεν τα ξέρω, βεβαίως και δεν μπορούν, αλλά σας λέω, το θέμα είναι ότι αν είχε γίνει μια προκήρυξη για τους διοικητές με πενταετή θητεία, οι οποίοι θα μένουν δηλαδή και πέρα από την κυβέρνηση την τρέχουσα, αυτό ναι. Εννοώ, και να μην αλλάζουν κάθε κυβέρνηση, να μην είναι μετακλητοί, τότε η δημόσια διοίκηση θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα και σε αυτούς τους τομείς. Αν βέβαια μιλάμε για κάποιους νευραλγικούς τομείς, ο διοικητής του ΙΚΑ δεν είναι τεχνική θέση, είναι και πολιτική θέση. Γιατί εξειδικεύει μια πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί δεν χρειάζονται τα ντοκτοράκια. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί χρειάζεται πολιτική πείρα. Μπορεί κάποιος να μην έχει πάει πανεπιστήμιο καν και να είναι πολύ καλύτερος από έναν που έχει τρία ντοκτόρα. Για να συνοούμαστε. Η πολιτική είναι άλλο και η τεχνοκρατική γνώση είναι άλλο. Είναι άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για διοίκηση, στη διοίκηση θα πρέπει να γίνονται επιλογές με βάση μια συγκεκριμένη διαδικασία, ελεγχόμενη δικαστικά. Για να ξέρουμε και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Όλα αυτά. Αυτό είναι που δεν κάνουν τα κόμματα και μετά αρχίζουν το ένα κατηγορεί για πελατειασμό το άλλο. Για πάμε τώρα στην αναθεώρηση. Χάθηκε. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε μια ευκαιρία, την ξαναδούμε ενδεχομένως, λέω, μετά από 10 χρόνια. Η γνώμη σας. Φυσικά χάθηκε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, διότι τα μεγάλα κόμματα, τα δύο ιδίως, δεν έδειξαν καμία διάθεση να συνοηθούν. Σας θυμίζω. Ξεκινήσαμε με τους μαξιμαλισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κάνει συντακτική συνέλευση, θα αλλάξει το σύστημα κτλ. Πράγματα τα οποία είναι και έξω από τη λογική του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία, απ' την άλλη, άλλος μαξιμαλισμός. Να κριθούν αναθεωρητέ όλα τα άρθρα και όποιος κερδίσει να αναθεωρήσει. Λες και είναι ρουλέτα. Αφού λοιπόν περάσαμε από αυτό το πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν απαράδεκτο, και αφού υπήρξαν αρχικές προτάσεις και το 2014 της Νέας Δημοκρατίας και οι αρχικές του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν ένα πλούτο προτάσεων, ας πούμε, και ήταν και κάπως δεξικέλευτες, φτάσαμε τελικά στην κατάθεση πιο συγκρατημένων και μετριοπαθών και συντηρητικών γενικά προτάσεων για την αναθεώρηση, που και αυτές μπορούσαν να συνεισφέρουν σε έναν βαθμό. Και τι κάναν τα κόμματα, αντί να καθίσουν να συζητήσουν, να βρουν ένα κοινό παρονομαστή και να συμφωνήσουν ότι μπορούμε να δεχτούμε κι εμείς αυτό και εσείς εκείνο με ένα συμβιβασμό τέλος πάντων, περιχαρακώθηκαν στις θέσεις τους πεισματικά, ο καθένας δεν ψήφιζε τίποτα σχεδόν από τον άλλον. Με αποτέλεσμα, οι μεν ενδιαφέρουσες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν, υπήρχαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, να μην περάσουν καθόλου στη δεύτερη φάση της αναθεώρησης, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να τις ψηφίσει που είχε πλειοψηφία, ή δεν προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν με 151 και ήταν ενδιαφέρουσες, αλλά τώρα πια έχει αλλάξει η πλειοψηφία, να μην ψηφιστούν από τη Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα να περάσουν πέντε όλες και όλες διατάξεις της προκοπής. Και από αυτές
Και όλες αυτές είναι σε λάθος κατεύθυνση. Έχουν προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, ή είναι λυπής. Καμία δεν αναθεωρήθηκε με τον τρόπο που έπρεπε. Άρα λοιπόν προφανώς έχουμε χαμένη ευκαιρία. Να δούμε λίγο, κύριε Σωτηρέλη, γιατί εδώ έχω από το πρωί τηλεφωνήματα. Μου υπενθύμησαν ότι όλα τα πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου είπαν και για τα δικαιώματα και μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Τελικά αυτά δεν ψηφίστηκαν. Όχι, δεν ψηφίστηκε. Μάλιστα. Κοιτάξτε να σας πω, ναι μεν δεν ψηφίστηκε, αλλά από το Σύνταγμα όπως είναι το Σύνταγμα τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει πρόνοια, λέει, διακρίσεις. Ναι. Δηλαδή θα ήταν απλώς ενισχυτικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία είναι τα προβληματικά. Καταρχάς σας είπα, οι διατάξεις που πέρασαν. Για πάμε σε αυτές που δεν πέρασαν. Ναι, ναι. Κατά την άποψή μου, οι πιο σημαντικές, ναι, στις οποίες έπρεπε να γίνουν αμοιβαία υποχωρήσεις, ναι, ήταν από τη μια το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όχι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και έπρεπε να γίνει μια συζήτηση και να αποφασιστεί αυτό, με εγγυήσεις σοβαρές. Με τις ίδιες εγγυήσεις που λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια, με μεγάλο αριθμό υποτροφιών και με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να μην φτάσουμε σε μεταλλαγμένα ΙΕΚ, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες και στην Κύπρο σε έναν βαθμό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είναι το σημαντικό ήταν να γίνει σήμερα η δέσμευση συνταγματικά, που υπήρχε δυνατότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να επιβάλλει όρους και εγγυήσεις, ώστε να μην φτάσουμε αύριο μεθαύριο σε ένα bypass, γιατί εκεί θα πάμε, μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου, μέσω διαφόρων κινήσεων που γίνονται ήδη σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα και ουσιαστικά θα υπερκεράσουν τη συνταγματική επιταγή αύριο μεθαύριο σε μεγάλο βαθμό, και έτσι θα φτάσουμε σε ένα άτακτο τοπίο, το οποίο δεν θα έχει ουσιαστικές εγγυήσεις, όπως έγινε δηλαδή σε μεγάλο βαθμό με την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, η οποία έγινε Far West, άντε να μπουν εγγυήσεις από την αρχή. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που έπρεπε να γίνει, και το άλλο έπρεπε να γίνει η αναθεώρηση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, όπως έφερε μια πολύ μητριοπαθή τοποθέτησε. Mm-hmm. Ουσιαστικά η προδετερότητα του κράτους, την οποία αντέδρασαν όλοι οι υποτίθεται φιλελεύθεροι, οι οποίοι είναι γιαλαντζή φιλελεύθεροι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, τους λέμε γιαλαντζή στη Βόρεια Ελλάδα, το δίθεν φιλελεύθεροι, ας πούμε, και όταν φτάσει η ώρα να κρίνουν θέματα εκκλησίας, κύπτουν ευλαβικά το γόνι και λένε ό,τι θέλετε στην εκκλησία. Και το δεύτερο, τι ήταν, μια ερμηνευτική δήλωση τουλάχιστον κάτω από το άρθρο 3, που να λέει ότι το άρθρο 3 περί επικρατούσας θρησκείας δεν θα χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να περιορίζει τη θρησκευτική ελευθερία. Ήταν μια πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου, φαντάστηκε, δεν ήταν καν του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Την πήραν και αυτοί όμως τα πόνερα, ναι, έχετε δίκιο. Και ο οποίος βέβαια ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όταν είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μια σωστή ρύθμιση στο σχέδιο κράτους και την αναθέωση του 2001, και αυτοί έκυψαν ευλαβικά το γόνι και είπαν ζήτω αυτά που λέει η Εκκλησία. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τόλμη, υπάρχει ένας ιδιότυπος πελατειασμός και απέναντι στην Εκκλησία, δεν τολμούν να συγκρουστούν με κανένα από τα κέντρα εξουσίας της ιδιωτικής ή της δημόσιας εξουσίας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε, να μην προχωράει τίποτα. Φτάσαμε στον 21ο αιώνα, στο 1ο-5ο του 21ου αιώνα, και έχουμε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι κατηχητικό σχολείο. Εκεί βρισκόμαστε. Ναι, με τις ελληνοχριστιανικές ψυχώσεις από το 1952. Στην εποχή της πέμπτης τεχνολογικής επανάστασης. Έχετε δίκιο. Μια χαρά δηλαδή, κάνετε. Έχουμε μπροστά μας ένα σωρό θέματα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η κρίση ανέδειξε αρκετά ζητήματα στα οποία το Σύνταγμα δυσλειτουργήσε, ακριβώς λόγω του ότι ήταν απρόπτες οι συνθήκες. Παρότι έδειξε ανθεκτικότητα μεγάλη. Ήταν τα θέματα τα δημοσιονομικά. Ήταν τα θέματα της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ήταν τα θέματα των έκτακτων νομοθετικών διαδικασιών, τις πράξεις, αυτές τις διαβόητες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δεν πληρούσαν καμία προϋπόθεση του Συντάγματος, αλλά δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα δικαστικός έλεγχος, ούτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να λειτουργεί η κυβέρνηση ανεξέλεγκτα. Αυτά έπρεπε να περιοριστούν. Είδαμε να λειτουργεί η ΕΡΤ εντελώς προπαγανδιστικά, αλλά κανείς δεν προτείνει η ηγεσία της να επιλέγεται με τα 3/5. Είδαμε τις εξεταστικές επιτροπές να μην μπορούν να φτάσουν σε αποτέλεσμα, γιατί έχουν 10 πορίσματα, όσα και τα κόμματα που συμμετέχουν, και ο καθένας περιχαραχώνεται στις θέσεις του. Αλλά κανείς δεν τολμάει να πει ότι το πόρισμα να το συντάσσει μια επιτροπή προσωπικότητων που θα την εκλέγει η ίδια εξεταστική επιτροπή με αυξημένη πλειοψηφία, 3/5, 4/5, όσο θέλετε, ώστε να έχουμε πραγματικά ένα πόρισμα και να μην έχουμε αλχημίες όταν γίνονται συζητήσεις και να μην
είναι άδικες και άστοχες αυτές τις συζητήσεις. Γιατί τι γίνεται με τις αυτές τις συζητήσεις, πουθενά δεν καταλήγουν όταν πρόκειται για πολιτικό έλεγχο. Και βεβαίως παρέμεινε στη Βουλή, δυστυχώς, δυστυχέστατα, η αρμοδιότητα να παραπέμπουν σε δίκη τους υπουργούς. Κάτι που καταργήθηκε σε όλες τις προηγμένες δημοκρατικά χώρες και στην κοιτίδα του κοινοβουλευτισμού την Αγγλία, εμείς το κρατάμε πεισματικά, διότι λέμε ότι η Βουλή, που είναι πολιτικό όργανο και κατ' εξορισμού μεροληπτικό όργανο, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο από τα δικαστήρια για να κάνει ποινική δίωξη. Ας βάζουν την Ολομέλεια εφετών να τελειώνουν. Όχι μόνο το θέμα της προθεσμικής αποσβεστικής προθεσμίας. Η Ολομέλεια εφετών της Αθήνας, άμα έκανε τις ποινικές διώξεις, που θα ήταν πολύ προτιμότερο. Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη στην πολιτική δικαιοσύνη και προσωπική πείρα, αλλά εν πάση περιπτώσει η σχέση με τη Βουλή θα ήταν πολύ καλύτερα. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, δεν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα όριμο. Πέρασαν 10 χρόνια κρίσης που έπρεπε να μας διδάξουν πολλά και δεν διδαχθήκαμε τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Σωτηρέλη, έχω εδώ βροχή μηνύματα. Μη τον διακόπτης, λέει, άστον είναι ποταμός και λέει αυτά που δεν έχουν ακουστεί από τους πολιτικούς. Αλλά εγώ πρέπει να τον διακόψω και να τον ρωτήσω. Βέβαια, και βέβαια. Αυτά που ψηφίστηκαν, κύριε Σωτηρέλη, καλυτερεύουν λίγο τη ρύθμιση των σχέσεων. Αυτό είναι ουσιαστικά. Κοιτάξτε, να πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφού τώρα θέλω να πιάσουμε έναν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήτανε η διάταξη που υπήρχε. Ποιος την παραβίασε με τις εκλογές? Και τα τρία κόμματα. 1990 η Νέα Δημοκρατία. 2009 το ΠΑΣΟΚ. 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι κάνουν? Δηλαδή βάζουν μια διάταξη για να προστατευτούν από τους εαυτούς τους. Και γιατί δεν κάνουν μια δήλωση ότι δεν θα το ξανακάνουν? Να το πω απλά. Γιατί δεν τους πιστεύει κανείς ότι δεν θα το... Με συγχωρείτε. Δηλαδή για να προστατευτούν από τους εαυτούς τους, καταργούν μια διάταξη που τουλάχιστον διασφάλιζε μια ευρύτητα στην ανάδειξη του Προέδρου. Σωστά. Που είναι απαραίτητη για την άσκηση του ρυθμιστικού του ρόλου. Και δεν φτάνει αυτό. Φτάνουμε σε μια διατύπωση ουσιαστικά η οποία οδηγεί στη σχετική αναψηφίδα και από σχετική πλειοψηφία στην ανάγκη. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας αποδυναμώνεται εντελώς. Κύριε Σωτηρέλη, χθες ο Πρωθυπουργός που προκλήθηκε επί τούτου είπε ότι δεν είμαι κανένας ανόητος, το λέω εγώ με δικά μου λόγια. Αντιλαμβάνομαι ότι αν είναι με 130 είναι απονομοποιημένος, θα κοιτάξουμε να είναι ευρεία συνένεση. Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού το αντιλαμβάνεσαι, γιατί το ψηφίζεις? Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι θα το κάνει τώρα. Πραγματικά και θα πάει με 180. Ωραία. Εάν έλεγε κανείς σήμερα, υπάρχει περίπτωση ένα από τα τρία κόμματα να προκαλέσει εκλογές με αφορμή την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Θα έλεγαν και τα τρία όχι. Για αύριο μπορεί να είναι όχι. Για μεθαύριο είπαμε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί να έχουμε εμπιστοσύνη και σε αυτό? Αφού τα ίδια τα κόμματα είναι που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, τότε γιατί να τους αφήσουμε με αυτή τη λογική να φτάσουν στη σχετική πλειοψηφία, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει όχι αυτή η κυβέρνηση, ούτε η άλλη, αλλά η παράλληλη κάποια στιγμή που θα ξεχάσει. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ζήτημα. Ότι έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ευρύτερης συνένεσης. Εγώ τον πρότεινα και ήταν ένα ευρύτερο σώμα που να είναι μέσα και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, δηλαδή ένα σώμα 650 περίπου ανθρώπων. Οι δήμαρχοι πλέον είναι αποστασιοποιημένοι από τα κόμματα σε πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι, αν ήταν με απόλυτη πλειοψηφία, όχι με σχετική, σε αυτό το σώμα θα είχε μια ευρεία νομιμοποίηση. Δεν θα μπορούσε να του πει κανείς ότι εγώ σε διάλεξα, εγώ σε έβαλα εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ούτε αυτό το θέλησαν. Και βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει και μια διαδικασία τουλάχιστον 3 μήνων. Που να γίνονται ψηφοφορίες όπως γίνονται στην Ιταλία, ώστε να επιτευχθούν τα 3/5. Γιατί κατευθείαν δηλαδή να πάμε στο πενθήμερο, να πάμε στην αλλαγή της πλειοψηφίας? Δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί ακούω και αυτές τις αστειότητες, ας πούμε, μερικές φορές, ότι και τι θα γίνει, θα είναι ακυβέρνητη η χώρα, γιατί θα υπάρχει ο προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας μια χαρά θα λειτουργεί στα καθήκοντά του. Σωστό. Δεν είναι πρόβλημα αυτό δηλαδή. Πάμε στο θέμα των εκτός επικρατείας που τα είπαμε. Για πείτε μου τώρα τι έγινε εδώ. Δόθηκε δυνατότητα, γιατί διαφημίζεται από το πρωί αυτό? Δόθηκε δυνατότητα και θα ψηφιστεί ο νόμος. Αλλά η αναθεώρηση που έγινε είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Σας το είπα και την άλλη φορά. Αναθεώρησαν ένα άρθρο που δεν αναθεωρείται, το 51, μέσω του 54 που είναι για άλλο λόγο. Ουσιαστικά είναι μια συνταγματική αλχημία αυτό που έγινε. Και την οποία την καλύπτουν με τη συντριπτική πλειοψηφία. Ωραία. Η συντριπτική πλειοψηφία υπάρχει. Αλλά αν αύριο μεθαύριο υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία που θα πει θα κάνω ένα δημοψήφισμα για να ξανάρθει ο βασιλιάς, ενώ το απαγορεύει το Σύνταγμα, τι θα πούμε, ότι επειδή το αποφάσισε η συντριπτική πλειοψηφία είναι σωστό? Είστε το Σύνταγμα γι' αυτό υπάρχει, για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Αυτό που έγινε είναι αντίθετο με το Σύνταγμα. Έβαλε καινούρια προσόντα για το εκλέγειν,
τα οποία δεν τα επιτρέπει η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, τα έβαλαν σε αυτούς που είναι έξω για να κάνουν τι. Για να πούν σε αυτόν που είναι στη Μελβούρνη ότι αν πάρεις το αεροπλάνο και πας στην Ελλάδα, μια χαρά θα είσαι. Θα ψηφίσεις το χωριό σου, όποιον θες και το κόμμα που θες. Αν όμως θέλεις να ψηφίσεις το προξενείο, θα πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις και αφημί, ότι έχεις και 2 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Πολίτες 2 ταχυτήτων. Αντί να βάλουν, να συνοηθούν να βάλουν την επιστολική ψήφο που θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα και κανένα, χωρίς κανένα άλλο προσόν και να αποκλείσουν μόνο ένα πράγμα έπρεπε να κάνουν για σαγή. Ένα αποκλειστικά. Να δώσουν βάρος στο να μην υπάρχει εκτεταμένη αλλίωση του εκλογικού σώματος μέσω πολιτογράφησης, γραφής δηλαδή στα δημοτολόγια μάλλον, Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς, τέταρτης γενιάς που ζουν στο εξωτερικό, ειδικά στις Αμερική. Που δεν έχουν καμία σχέση με τις αποφάσεις στην Κάρπαθο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτούς λοιπόν έπρεπε να βάλει έναν όρο, όπως έβαλε στην Πορτογαλία. Δεν θα προσπαθήσετε, ή μάλλον θα δεσμευτείτε, ότι και δεύτερη, αν πάρει την ελληνική ηθαγένεια, θα κάνετε δήλωση σε ποια χώρα από τις 2 θα ψηφίζετε. Θα ψηφίζετε. Όχι και στις 2. Και τελειώνει τώρα. Δηλαδή, καλύτερα το ελέγχεις αυτό, παρά να ελέγξεις τώρα ποιος είδε διαμονή και ποιος έχει αφημία, ας πούμε. Και μετά να βάλεις εξαιρέσεις αν είναι και τα παιδιά και τα εγγόνια, αν έχει αφημία ο πατέρας και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Για ακούστε εδώ, κύριε Σωτηρέλη. Ακούστε. Εκτός επικρατείας, μικρόψυχα. Ναι. Θα σας έχω παράδειγμα τώρα. Ήρθε εδώ ξημερώματα, άγρια. 4 πρέπει να είναι εκεί το πρωί. Μας ακούει διαδικτυακά μάλλον. Από την Ουάσιγκτον, ο κύριος Καριώτης. Λέει, εγώ 35-40 χρόνια είμαι εκτός. Έρχομαι μια φορά μια εβδομάδα. Είμαι γραμμένος στα δημοτολόγια. Δεν έχω αφημί στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν θεωρούμε Έλληνας ψηφοφόρος. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά πράγματα. Γράφει διαρκώς για την Ελλάδα. Πώς θα τον αποκλείσει αυτόν τον άνθρωπο από το να ψηφίζει, με ποιο σκεπτικό. Εφόσον είναι Έλληνας πολίτης γραμμένος δημοτολόγια. Αν ήθελε να πάρει άλλη ηθαγένεια και να είναι εκεί πέρα και να μην ασχολείται με τα ελληνικά, δεν θα ασχολιόταν. Γιατί αυτή είναι και προσβλητική σε έναν βαθμό απέναντι στην έννοια του Έλληνα πολίτη αυτή η συμπεριφορά. Το επαναλαμβάνω αυτό. Είναι λάθος από την αρχή. Δεν έπρεπε να έπρεπε απλώς να διευκολυνθούν οι Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν. Με όλους τους τρόπους θα πω εγώ. Πρώτα με την επιστολική ψήφο, δεύτερο με την ψήφο στα προξενία και προοπτικά υπάρχει και η ψήφος δια αντιπροσώπου σε άλλες χώρες. Με πληρεξούσιο. Και αυτό θα μπορούσε να επιστρατευτεί. Και τέταρτο, αργότερα, όταν πρέπει να προετοιμαστεί κάπως, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτό είναι η αξιοποίηση του πλούτου των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι Έλληνες πολίτες. Δεν μιλάμε για τους ομοεθνείς ή τους ομογενείς, όπως λέγεται. Μιλάμε για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Γιατί να μην τους αξιοποιήσουμε, να μην τους έχουμε ενεργούς για την υπόθεση της Ελλάδας. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Πάμε, σας παρακαλώ, και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κατάργηση, λέει, της αποσβεστικής προθεσμίας. Ωραία, για σκέψεις δύο. Ναι, αλλά. Ήταν πολύ σύντομη. Επαναλαμβάνω, έπρεπε να έχουμε απεμπλοκή της Βουλής συνολική από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι δουλειά της Βουλής ως πολιτικού σώματος να ασκεί δικαστικές αρμοδιότητες. Αποδείχθηκε αυτό. Άρα, άντε να το αφήσουμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που ισχύει με πλειοψηφία 2/3. Αλλά και είναι για εσχάτη προδοσία και εκπροθέσεις παραβίασης του συντάγματος, για τίποτα άλλο. Αλλά για τους υπουργούς, μόνο ένα δικαστικό σώμα. Και να αποφασίζει να τους παραπέμπει στο δικαστήριο που προβλέπεται στο άρθρο 86, το ειδικό δικαστήριο. Δεν καταργηθεί όλο το 86. Αλλά το σώμα που θα αποφασίζει την παραπομπή να είναι δικαστικό συμβούλιο με μείζονες εγγυήσεις. Αυτή ήταν η μόνη λύση. Όλα τα άλλα είναι προβληματικά. Και θα παραμείνουν προβληματικά, δυστυχώς. Ο περιορισμός. Απέδειξε η υπόθεση προανακριτική. Σωστά, για την Νοβάρτης. Περίτρανα. Αυτός ο περιορισμός βουλευτικής ασυλίας μόνο για κοινοβουλευτικά καθήκοντα και όχι για ζητήματα του ποινικού κώδικα. Τι σημαίνει? Είναι σωστό, αλλά εμπολής είχε επιτευχθεί και με τον κανονισμό αυτό. Δεν προσθέτηκε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Σωστό είναι. Η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με υπογραφή 500,000 πολιτών. Ωραία, αυτό είναι σωστό, αλλά είναι υπερβολικός, εξαιρετικά υπερβολικός αριθμός των 500,000. Όταν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται νομοθετική πρωτοβουλία με 1,000,000, στην Ελλάδα. Σοβαρά, προβλέπεται με 500,000. Στην Ιταλία προβλέπεται με 50. Που είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. 5. Αυτό το πράγμα είναι μιζέρια επίσης. Θα έπρεπε να προβλέπεται με πολύ μεγάλη, να πούμε με 100,000. Αλλά με 500,000. 500,000 είναι ένα κόμμα. Και αυτό δηλαδή μίζερα είναι. Όχι, είναι ένα κόμμα απλά. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος. Δεν είναι ένα κόμμα απλά, κύριε Σωτήρα. Είναι ένα κόμμα που εκπροσωπείται είναι 500,000. Μάλιστα. Βεβαίως. Αλλά και πέρα από αυτό, θα έπρεπε και το πολιτικό σύστημα να ανοιχτεί
και σε δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία. Αρκεί να απαγορευτούν ορισμένα θέματα. Δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα για ατομικά δικαιώματα, που είναι εξορισμού δικαιώματα των, των λίγων απέναντι στις εγγύες, απέναντι στους πολλούς, όχι για δημοσιονομικά θέματα. Και για εθνικά θέματα είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εκεί θα μπορούσε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα με τα δημοψηφίσματα και αποδείχθηκε δυστυχώς στο πολύ άσχημα από θεσμική άποψη οργανωμένο δημοψήφισμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν ζωντανή δυσφήμιση των δημοψηφισμάτων. Αλλά την άλλη μεριά υπάρχει ένα ζήτημα παθητικότητας των πολιτών, δεν αισθάνονται αποκομμένοι από τα κοινά και θέλουν να έχουν μια αίσθηση συμμετοχής. Πρέπει να αξιοποιηθούν μερικοί θεσμοί άμεσης συμμετοχής, όπως και το δημοψήφισμα και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, με δρακόντες όμως εγγύησεις, ώστε να ενεργοποιηθούν τα κουρασμένα ανακλαστικά, θα έλεγα, του εκλογικού σώματος. Πώς θα αξιοποιηθούν, κύριε Σωτηρέλη, όταν μετά τις εκλογές για την αυτοδιοίκηση άλλαξε αυτό για το οποίο ψηφίσαμε? Με συγχωρείτε. Εσείς ετοιμάζετε μια σχετική γνωμοδότηση επ' αυτού για να δούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ προβληματικό, διότι και μάλιστα προσκούρει και σε μια νομολογία η οποία έγινε με αφορμή ελληνικές υποθέσεις, ότι δεν μπορείς, δηλαδή, εννοώ ότι τις υποθέσεις Λικουρέζου τότε με το θέμα του ασυμβιβάστου και με το θέμα των λευκών ψηφοδελτίων με την υπόθεση Αχιλλέα Καραμαλή, ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπε: δεν μπορείς να παρεμβαίνεις εκ των υστέρων και να αλλάζεις τους όρους αντιπροσώπευσης όπως έκανε αυτός ο νόμος. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα σεβασμού του συντάγματος και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς. Σε πολλά θέματα. Και ένα από αυτά ήταν αυτό. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ. Η επιλογή μελών ανεξαρτήτων αρχών από τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων και όχι από τα 4/5. Κοιτάξτε, είναι σωστό να μειωθούν, γιατί το 4/5 έχει βραχυκυκλώσει τις αρχές. Η δική μου άποψη όμως και εδώ είναι ότι είναι λειψές πλέον οι εγγύσεις. Θα έπρεπε να προβλέπετε 3/5 και τουλάχιστον 3 κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίζουν. Όχι να, από δύο, δηλαδή να μην μπορούν δύο κόμματα να ελέγχουν τη σύνθεση των ανεξάρτητων αρχών. Τα 3/5 σε συνδυασμό με αυτό. Και επαναλαμβάνω, βέβαια, θα έπρεπε στην κατηγορία αυτή να υπαχθεί και η ΕΡΤ. Μου είναι αδιανόητο να βλέπω αυτή τη στιγμή το πόσο προπαγανδιστικά λειτουργεί η ΕΡΤ, όχι μόνο τώρα, όλο αυτό το διάστημα. Και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακραία προπαγανδιστική και τώρα βεβαίως είναι προπαγανδιστική και δεν τηρήθηκαν ούτε τα προσχήματα όταν ο υπεύθυνος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη έγινε πρόεδρος στην ΕΡΤ. Μα είναι δυνατόν δηλαδή? Μα τι λέτε τώρα, εδώ υποψήφιος βουλευτής έγινε τώρα σύμβουλος επικοινωνίας. Δεν τα ακούσατε χθες μόλις? Όχι, δεν τα ακούσα. Μα αθλητικός κιόλας. Σας παρακαλώ τώρα, τα ίδια που κάνουν οι πριν κάνουν λάφυρο, είναι όλα. Αυτό δεν είναι. Μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη λογική. Και αυτά τα περί αξιοκρατίας που ακούγονται δυστυχώς, ναι, όταν έρχονται να τα εφαρμόσουν τα κόμματα, τα ξεχνάνε την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θεσμούς που να επιβάλλουν αξιοκρατία. Αν επαναπαυθούμε στις δηλώσεις, τις εξαγγελίες, τις πολιτικές κτλ., καήκαμε. Λέει ένας πολίτης, και θέλω να κλείσουμε αυτό. Φρονεί ο κύριος Σωτηρέλης ότι τελικά στην όποια αναθεώρηση του συντάγματος, την οποία μπορεί, είναι δικαίωμα να την αποφασίζουν οι πλειοψηφίες στο κόμμα. Ωραία λέει. Θα έπρεπε κανονικά ο μηχανισμός που προτείνει τα προσαναθεώρηση να μην είναι αμυγός πολιτικός, δηλαδή να μαζεύονται συνταγματολόγοι σαν τον κύριο Σωτηρέλη ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι επιστήμονες και τεκμηριωμένα να δίνουν τα στοιχεία. Ο πολιτικός θα πάρει την απόφαση. Να δίνουν τα στοιχεία. Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να το είχαν κάνει. Θα μπορούσε να είχαν ζητήσει η επιτροπή, ας πούμε, που έγινε για την αναθεώρηση, όχι τα κόμματα, ούτε οι κυβερνήσεις. Η επιτροπή που έγινε για την αναθεώρηση θα μπορούσε να συγκαλέσει μια επιτροπή κτλ. Συμβουλευτικά, αλλά δεν είναι δουλειά των επιστημόνων. Μιλάμε για συνταγματική πολιτική. Η συνταγματική πολιτική είναι κομμάτι της πολιτικής. Η πολιτική για το Σύνταγμα λοιπόν είναι κομμάτι μιας ευρύτερης θεσμικής πολιτικής. Αυτό όμως που γίνεται σε άλλες χώρες και το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να μπορούν πάλι με λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία να προτείνονται, όχι να επιβάλλονται, κάποιες ρυθμίσεις και από κάτω. Για να φανεί, αν υπάρχει, μια διάθεση. Είναι το λεγόμενο συνταγματικό δημοψήφισμα. Προβλέπεται σε κάποιες χώρες. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, να επιβάλλουν, να ψηφίσουν αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα διάστημα, ότι θα τεθεί το Σύνταγμα όλο σε δημοψήφισμα. Αυτό καταρχάς δεν είναι δυνατόν να γίνει βάσει. Αλλά το να υπάρχει λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, εκεί μπορεί να είναι με 500.000, για κάποιες διατάξεις, ώστε να συζητηθούν τουλάχιστον στην αναθεώρηση. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αυτό λέω δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει μια εμπλοκή. Και εκεί βέβαια θα υπήρχε και μια μεγαλύτερη εμπλοκή της πανεπιστημιακής κοινότητας σε ένα τέτοιο διάλογο.
Εδώ τώρα τον διάλογο τον, με τους επιστήμονες τον επιλέγουν αλακάρτ. Οπότε και όπως τους βολεύει τα κόμματα. Τι τίτλο θα βάζατε τελικώς σε αυτή την αναθεώρηση εσείς, κύριε Σωτηρή? Τον έβαλα ήδη σε ένα άρθρο. Η άγωνη αναθεώρηση. Η άγωνη αναθεώρηση. Α, και απαντήστε και στο φίλο το Χάρη, φεύγει από αυτά. Λέει καθηγητή συνταγματικού δικαίου, δεν είναι ο κύριο Σωτηρέλη. Θέλω να το ρωτήσω το εξή, λέει. Έχουμε μπει. Ευκαιρία μια που βρήκαμε παπά. Ναι, θα θάψουμε 5-6. Ακούστε, όχι όμω. Είναι. Καλά κάνετε εσεί και το λέτε. Αλλά μέρα που είναι, είναι και τη επικαιρότητα. Υπάρχει, λέει, ο αντικαπνιστικό νόμο τώρα που εφαρμόζεται με σκληρότητα. Ρωτώ όμω, λέει τον κύριο Σωτηρέλη. Εγώ έχω ένα κατάστημα. Στα πλαίσια των ατομικών ή ιδιωτικών μου δικαιωμάτων. Έχω ένα κατάστημα στο οποίο βάζω παντού επιγραφές. Αν είσαι μη καπνιστής, μην μπεις μέσα. Είναι επιβλαβές για την υγεία σου. Είναι χώρος μόνο για καπνίζοντες. Απαγορεύεται. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα νόμου, δεν είναι θέμα συντάγματος. Πρώτον, και δεύτερον, εκείνο που δεν καταλαβαίνω κι εγώ είναι γιατί δεν υπάρχουν προβλέψεις να υπάρχουν ειδικοί χώροι έστω. Για καπνιστές μέσα στα καταστήματα που υπήρχαν παλιά είχε προβλεφθεί, ας πούμε. Δεν ξέρω τι, δεν έχω δει ακριβώς τι λέει ο νόμος, αλλά νομίζω ότι είναι σωστά τα μέτρα που λαμβάνονται για το γενικά. Προφανώς. Αλλά υπάρχει, αναφύεται, θα έλεγα, ένας ιδιότυπος ρατσισμός απέναντι στους καπνιστές, που και αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή και αυτοί έχουν δικαιώματα, αρκεί να μην βλάπτουν τους άλλους. Άρα να ληφθεί μια μέρημνα, ώστε. Να υπάρχουν χώροι κατά την άποψή μου, ας πούμε να χωριστεί το μισό κατά το κατάστημα, να είναι για καπνίζοντες. Εκεί δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ξέρετε τι κουλτούρα γεννά η καπνοαπαγόρευση, όπως υπό το απαγόρευση, το ρεμπέτικο, ξέρετε πώς βγήκε στα απαγορευμένα. Λοιπόν, κύριε Σωτηρέλη, αστείευομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.